ξεκίνησαν τις βόλτες τους και τα καραβάκια στη Θεσσαλονίκη, όμως και αυτά με τους μισούς επιβάτες. Η Ραλιο Λεπίδου με την κάμερα του Σταρ ήταν εκεί. Μόλις επιβαστήκαμε στο καραβάκι Κωνσταντής από την περαία του Δήμου Θερμαϊκού και σε 50 λεπτά θα δέσουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα από τα 8 συνολικά δρομολόγια που θα εκτελούνται καθημερινά. 4 με προορισμό τις παραλίες του Δήμου Θερμαϊκού και 4 με προορισμό το Λευκό Πύργο και το λιμάνι της πόλης. Ο Κωνσταντής ανοίγει πάντα τη σεζόν πρώτος. Έχουμε 4 δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη και 4 δρομολόγια από το Δήμο Θερμαϊκού. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα. Στην είσοδο υπάρχει αντισηπτικό χεριών αυτόματο. Ψεκάζουμε το καράβι κατά την αποβίβαση, έτσι ώστε στην επιβίβαση να είναι όλα απολιμανισμένα. Πρώτοι θα σαλπάρουν όσοι θα διαθέτουν ηλεκτρονικό εισιτήριο ώστε να τηρηθούν πιο εύκολα οι κανόνες ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με το πρωτόκολλο οι επιβαίνοντες δεν θα ξεπερνούν τα 80 άτομα, αριθμός που καλύπτει το 50% της χωρητικότητας του σκάφους. Ευτυχώς μύρισε καλοκαιράκι. Σε 55 λεπτά θα είμαστε στους νέους επιβάτες από τη Θεσσαλονίκη. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα έχουμε ωραίες βολτίτσες και ωραία δρομολόγια στο Θερμαϊκό. Τυχαία ήρθαμε κι εμείς, ποδήλα το κάναμε και είπαμε να ανέβουμε μια βόλτα μέχρι την Περαία. Όσοι δεν έχουν εκδώσει εισιτήριο ηλεκτρονικά θα έχουν τη δυνατότητα να το βγάλουν πάνω στο σκάφος, ενώ τον Ιούλιο θα βάλουν πλώρη και τα υπόλοιπα καραβάκια της γραμμής.